στη σημερινή συγκέντρωση και συμμετέχει με όλες τις δυνάμεις για να ενώσει τη φωνή της μαζί με τα αδελφά στην σωματεία απέναντι στο νέο νόμο της κυβέρνησης, ο οποίος έρχεται να απαγιώσει τις αντιμνημονιακές πολιτικές και τον νόμο Κατρούγκαλου ενάντια στους εργαζόμενους και σε όλους εμάς. Δεν επιδιώκουμε την βελτίωση και δεν αρκούμαστε στη βελτίωση αυτή του νόμου. Είμαστε ενάντια στον νόμο Κατρούγκαλου και επιθυμούμε την πλήρη κατάργησή του. Οι εργαζόμενοι αξίζουν μιας καλύτερης ζωής και μιας καλύτερης κρατικής. Συνάδελφοι, συναδέλφισες, βρισκόμαστε σε μια περίοδο που τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουμε οξύνονται από τις πολιτικές της κάθε κυβέρνησης. Μας παίρνουν από την τσέπη μας πάνω το 50% του εισοδήματός μας, μέσα από την άγρια φορολογία με διάφορους τρόπους. Έχουμε το έσχος των ανοιχτών τιμών και εν τέλει χαμηλών τιμών στα προϊόντα μας. Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος παραγωγής στα μέσα και στα εφόδια, το πετρέλαιο να έχει φτάσει στο 1,40, όπως έχουμε και την αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής που κινείται ακόμα χειρότερα σε κατεύθυνση για παρατέρω μείωση ενισχύσεων. Αυτές τις μέρες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φέρνει για ψήφιση στη Βουλή το νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο Βρούτσι, που όχι μόνο δεν καταργεί τον νόμο Κατρούγκαλου, αλλά τον κάνει ακόμα πιο εγκληματικό σε βάρος της κοινωνικής ασφάλισης. Πάνω από το 60% των αγροτών και φτηνοτρόφων αδυνατούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ και τον πρώην ΟΓΑ. Ήδη το κατώτερο ασφάλιστρο είναι πολύ υψηλό αν λάβουμε υπόψη ότι η συντηρητική πλειοψηφία των αγροτών, γύρω στο 87%, ζει με καθαρό εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ. Και θα το αυξήσουν κι άλλο, ακόμα περισσότερο με τον νέο νόμο. Και κάθε αγροτική οικογένεια θα πληρώνει περίπου 2.700 το χρόνο. Την ίδια στιγμή τα νοσοκομεία έχουν τεράστιες ελλείψεις, ενώ τα κέντρα υγείας στην Ήπεθρο είναι κατελημένα και πολυτουργούν. Η σύνταξη για το 2019, σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, για 20 χρόνια ασφάλισης ανέχεται σε 94 ευρώ, σύν το ανταποδοτικό ποσό από τις φορές δεκάδων χρόνων που αντιστοιχεί στην πλειοψηφία των αγροτών όσο βγαίνουν στη σύνταξη περίπου στα 340 ευρώ το μήνα, ενώ η προνοιακή σύνταξη του ΟΓΑ πριν 20 χρόνια ήταν 360. Άρα γιατί αύξηση μας μιλάνε? Το χτύπημα στην κοινωνική ασφάλιση πάει χέρι-χέρι με την επίδυση στη δημόσια υγεία. Γι' αυτό προωθούν την ιδιωτικο-οικονομική λειτουργία στα νοσοκομεία, τα λεγόμενα ΣΔΙΠ. Γι' αυτό και εμείς είναι απαραίτητο ως οργανωμένο αγροτικό κίνημα να δώσουμε τη δικιά μας απάντηση και τη δίνουμε σήμερα. Να οργανώσουμε μαζί με τους εργάτες, τους αυτοπασχολούμενους για την καλύτερη διεκδίκηση για τις σύγχρονες ανάγκες μας που δεν χωράνε σε αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές και αυτής της κυβέρνησης, όπως κάναμε και τα προηγούμενα χρόνια, όπως κάναμε και πριν ένα μήνα με τον μπλόκο εδώ στην Αργολίδα. Διεκδικούμε κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, αποκλειστικά δημόσια υποχρεωτική δωρεάν υγεία και πρόνοια, κατάργηση των ασφαλιστικών εισφορών υγείας, μείωση των ορίων συνταξιοδότησης στα 60 για τους αγρότες και στα 55 για τις αγρότησες. Συντάξεις αξιοπρέπειας, άμεσα η κατώτερη σύνταξη να γίνει 600 ευρώ καθαρά. Καμία κράτηση για ΕΟΠΗ και να επανέλθει η 13η και 14η σύνταξη που παρανόμως, όπως έχει αποφασίσει και το Συμβούλιο της Επικρατείας, παρακρατήθηκε. Κάτω τα χέρια από τα δικαιώματά μας. Δημόσια καθολική κοινωνική ασφάλιση για όλους. Η Νέα Δημοκρατία πήρε τη σκυτάλη και γκρεμίζει ό,τι δεν έχει πρόλαβο ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ιδιωτικοποίηση στις υπηκουρικές ασφαλίσεις, η διατήρηση των χαμηλών ποσοστών αναπλήρωσης και η συντάξη στοχοκομείου στα πλαίσια μόνο της εθνικής εγγυημένης σύνταξης των 380 ευρώ είναι μερικά από αυτά που ετοιμάζει η σημερινή κυβέρνηση μετά από απέτηση της εργοδοσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχεδιάζουν το τζογάρισμα των 2 ευρώ των αποθεματικών ταμείων, που είναι δικά μας λεφτά, προκειμένου να τα χαρίσουν στα γεράκια της ιδιωτικής ασφάλισης. Δεν είναι τυχαίο ότι η συνδικαλιστική μαφία της ΓΕΣΕΕ, όπως την αποκαλούν οι εργαζόμενοι, στάθηκε εμπόδιο
οργάνωσή της. Αποτελούν το λαγό στο αντιασφαλιστικό σχεδιασμό. Ζητάνε τη δημιουργία επαγγελματικών ταμείων. Έχουν ανοιχτά παρεδώσει και φυσικά με ανταλλάγματα. Για δεύτερη φορά, μέσα σε λίγους μήνες εμφανίζεται όχι απλά ως ένας βαθύ απεργοσπαστικός μηχανισμός, αλλά μια σφραγίδα που τάχα εκπροσωπεί τους εργαζόμενους και επιδιώκει να περάσει γύψο στις εργατικές διεκδικήσεις, να κυριαρχήσει η αφωνία στους κλάδους και στους χώρους δουλειάς. Τα ταμεία χτίστηκαν στον εργατών τις πλάτες, δεν τα παζαρεύουμε στους κεφαλαιοκράτες. Μεγαλύουν την ασφάλιση και βγαίνουμε στον δρόμο. Παίρνουν νέο νομολεμιτόγο. Μεγαλύουν την ασφάλιση και βγαίνουμε στον δρόμο. Παίρνουν νέο νομολεμιτόγο.